Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Μπίστη πριν έρθω σε εσάς, κύριε Παπα-Νικολάου, για ένα πρωτοσχόλιο. Ναι, παρακολουθώ την κουβέντα σας, όχι ολόκληρη και με εμφανίζει. Προσπάθησαμε στην αρχή να δούμε τη νομική διάσταση, έχουμε περάσει τώρα στις πολιτικές προεκτάσεις. Σύμφωνοι. Καταρχήν, συζητάτε για ποιον λόγο ενισχύθηκε, φτάσαμε στο φαινόμενο να. Και αυτό συζητάμε. Ένα νεοφασιστικό κόμμα, ένα νεοναζιστικό κόμμα, εν έτη 2013 σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα με κουλτούρα δημοκρατική, σε μια χώρα με πολιτισμό, σε μια χώρα με παιδεία. Πώς φτάσαμε 450.000 συμπολίτες μας να επιλέγουν ένα νεοναζιστικό μόρφωμα για την πολιτική τους έκφραση. Δεν έχουμε, φαντάζομαι, επαρκή χρόνο για να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση του φαινομένου. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου που στηρίζει την κυβερνητική πολιτική, καθώς και το μηδιακό σύστημα, που με τον ένα με τον άλλο τρόπο βάζει πλάτες στην διάλυση του ελληνικού λαού, στην καταστροφή του ελληνικού λαού, έχουν ενισχύσει με διάφορους τρόπους, τους οποίους όσο περισσότερο χρόνο μου δώσετε, τόσο περισσότερα συγκεκριμένα περιστατικά θα σας απαριθμίσω, στην υποστήριξη της Χρυσής Αυγής. Από το δικό σας κανάλι ακούστηκαν φωνές μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία που καλούσαν τη Χρυσή Αυγή να μην προβαίνει σε πράξεις που επιτρέπει στους πολιτικούς τους αντιπάλους να την κακολογούν. Ακούστηκαν, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη φράση. Επιτρέψτε μου, ακούστηκαν προτάσεις περί σοβαρής Χρυσής Αυγής, η οποία θα μπορούσε τώρα, να είναι. Να σας πω κάτι, η οποία θα ήταν... μπορούσε... Επιτρέψτε μου να πω μια φράση, ήρθα στην εκπομπή σας τώρα, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Μια φράση ολόκληρη, επιτρέψτε μου να πω και διακόψτε με μετά όσες φορές θέλετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που θα ήταν πιθανός κυβερνητικός εταίρος. Ακούσαμε από πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης να μας λένε ότι η Χρυσή Αυγή, τέλος πάντων, το βασικό που κάνει είναι, μπορεί να κάνει αντιποίηση αρχής, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το ίδιο πράγμα με τους ανθρώπους που αγωνίζονται και αντιστέκονται στις σκουριές, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Έτσι. Δεν υπόθηκε το πράγμα. Σας παρακαλώ. Οι οποίοι λοιπόν. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που αγωνίζονται, ας πούμε, στις σκουριές εξισώνονται με τους δολοφόνους και τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Ενώ εκεί δεν κάψανε, δεν βάλανε, δεν κατέστρεψαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι. Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε ανάμεσα στην υπεράσπιση της ζωής, ανάμεσα στην υπεράσπιση της ζωής και την. Και την επίθεση ενάντια της ζωής, εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ της υπεράσπισης της ζωής και της απαξίωσης της ζωής, η συζήτηση μαζί σας δεν έχει νόημα. Η συζήτηση μαζί σας δεν έχει νόημα. Εφόσον ή δεν μπορείτε, αστερίσκους και λέτε απαντώ, έχουμε τη μία βία, αλλά έχουμε και κάποια βία που ίσως να είναι ευθέως. Σας απαντώ ευθέως. Για μας. Θέλετε να ακούσετε. Γιατί αυτό καταλαβαίνω. Θέλετε να ακούσετε. Ασφαλώς. Ωραία. Κάντε λοιπόν λίγο ησυχία. Εάν δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην απαξίωσή της, καμία συζήτηση μαζί σας δεν έχει κανένα νόημα. Πώς υπάρχουν διαφορές στη βία. Μου το εξηγείτε αυτό το πράγμα. Πώς υπάρχει διαφορά στο γιατί να προασπίζεται, στο να προασπίζεται και με την τον τόπο που χθες, στο ότι να προασπίζεται κάποιος στον τόπο του, να πείτε ότι αυτό με που το να επιτίθεται κάποιος με μαχαίρι και να καρφώνει στην καρδιά άνθρωπο, νέο, μουσικό, αντιφασίστα, αν δεν βλέπετε το, δεν μπορεί να συγκρίνετε αυτά τα δύο, δεν μπορώ να κάνω διάλογο μαζί σας. Εγώ δεν κάνω καμία σύγκριση. Εγώ ζητάω από την καταδίκη της βίας. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί ψάχνετε να το ισοσκελίσετε με άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αν κάποιος ψάχνει να ισοσκελίσει πράγματα, είναι η κυβέρνηση. Αναγνωρίζετε την προσπάθεια που γίνεται από τη δικαιοσύνη χθες, από χθες και όλες αυτές τις μέρες. Βεβαίως. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Συμφωνείτε με την ανακοίνωση σας, ναι. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Μπράβο, γιατί η ανακοίνωση σας δεν λέει αυτό. Η εικόνα που είδαμε χθες. Το να είναι σιδεροδέσμη η ηγεσία της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, την οποία η αριστερά καταγγέλει από το 1987, την οποία εσείς δεν ξέρω αν γνωρίζατε. Όλοι δεν ξέρω, μας. Όλοι σας, μας. Όλοι λοιπόν, σας την καταγγέλει από το 1987. Θέλετε κοιτάξτε να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν χάσει το να παραδίδεται τους. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Το να παραδίδεται η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Ποιος σκότωσε τον παράγοντα στην ελληνική κοινωνία. Από μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικό ανησυχητικό και όχι ανακουφιστικό. Γιατί είναι προσχηματικό. Δεν συμφωνείτε. Γιατί είναι προσχηματικό. Εσείς προς τιμή σας λέτε ότι είναι σωστό αυτό που γίνεται. Όχι, όχι, όλοι μαζί. Εγώ λέω πολύ συγκεκριμένα. Η ανακοίνωση σας λέει άλλο. Το να παραδίδεται στην ελληνική κοινωνία και στη δικαιοσύνη σιδεροδέσμια η ηγεσία μιας εγκληματικής οργάνωσης είναι θετικό. Λοιπόν, κάλιο αργά παρά ποτέ. Όμως η κυβέρνησή σας και εκπρόσωποι της, εχθές μας είπαν ότι για να γίνει αυτό, για να παραδοθεί σιδεροδέσμια η εγκληματική συμμορία στην ελληνική δικαιοσύνη, έπρεπε να τρέξει αίμα και προσπάθεια αίμα Ελλήνων.
Όσο έτρεχε το αίμα των μεταναστών. Ποιος το είπε αυτό? Μια στιγμή το είπε αυτό? Μην λέτε. Η κυρία βούλτεψε στον ραδιοσυμβόλο. Δεν είπε αυτό προηγουμένω, κυρία Βούλτεψη. Και ευθύνθηκε μάλιστα τον κύριο Κουσουρή και του είπε θα πρέπει να τρέπεται για αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, αυτή τη στιγμή ψεύδεστε, πριν από λίγο έγινε αυτό και ήμασταν όλοι μπροστά. Μην λέτε ψέματα. Σήμερα το πρωί. Αφήστε με εμένα λίγο. Εχθές παρακαλώ, η κυρία Βούλτεψη. Επειδή. Αφήστε με. Αρχίζουμε να σκοφαντούμε στα Έχω ήδη άποψη. Ήταν καλεσμένη εδώ το πρωί. Εγώ σας μιλάω για χθεσινή δήλωση. Δεν την είδα σήμερα το πρωί. Δεν την είδα σήμερα το πρωί. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν εδώ καλεσμένη το πρωί. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Είπε άλλα πράγματα. Μίλησε και για τη δολοφονία στο Κερατσίνη. Έτσι. Δεν υπόθηκε τέτοιο πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον. Εγώ δεν τώρα, είπε κάτι τέτοιο εδώ. Τώρα με, την, με το αυτό που. Με αυτό, αφήστε με σας παρακαλώ. Αφήστε κυρία μου στο κόκκινο. Άλλο πράγμα. Αφήστε με σας παρακαλώ. Με αυτό. Και λέτε ψέματα. Τώρα θα κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει. Υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αφήστε με σας παρακαλώ να πω κάτι. Θα κάνω και τώρα κάτι που δεν μ' αρέσει. Το ξέρει ο κύριος Λιάρος. Δηλαδή όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να περασπιζόμαστε συναδέλφους, φαίνεται σαν να λέει ο κόσμος να επειδή είπε ο κύριος Μπίστης για το συνάδελφο σας, βγαίνει να το περασπιζέσει. Παρόλα αυτά είναι λάθος. Θεωρώ εγώ, έτσι, εγώ κρίνομαι τώρα για αυτό που λέω, είναι λάθος για εμένα